Παρελθόν και επίσημα αποτελούν από το ρόστερ της Καβάλας οι Γιάννης Γκαγκαλούδης και Άντωνι Γκράντι, ενώ σε αυτό ενσωματώθηκαν οι Γκρέγκορ Τάμπετ και οι Γκορ Μιλόσεβιτς. Ο Άμπερτ βρίσκεται από την Τρίτη στην Καβάλα, ενώ ο Μιλόσεβιτς αναμένεται αύριο με αμφότερους να κάνουν τον ντεπούντο τους στο Ρέθυμνο την Κυριακή. Αμφότεροι θα πρέπει να σημειωθεί χθες το απόγευμα είχαν συνάντηση με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Ένωσης Καλαθοσφαίρισης της Καβάλας, Κώστα Παπακοσταντίνου. Ο Γκρέγκορ Τάμπετ γεννήθηκε στο Τάλιν της Εσθονίας στις 19 Ιουνίου του 1983 και αγωνίζεται στη θέση του Small Forward και στη θέση του Shooting Guard. Έχει ύψος 1,94 και αγωνίστηκε από το 2002 μέχρι το 2004 στην Ταλίν, τη σεζόν 2004-2005 στη Γερμανία, στην Βόρτζεμπουργκ. Το 2005-2006 ξαναγύρισε στην Εσθονία, στην Ταλκία και από εκεί το 2006 μέχρι το 2013 στην Κάλεβ. Ο Ιγκορ Μιλόσεβιτς από την άλλη είναι γκάρτ, κατάγεται από τη Σερβία, αλλά διαθέτει ελληνικό διαβατήριο καθώς ξεκίνησε την καριέρα του στον Ηρακλή το 2003, στον οποίο παρέμεινε για 2 χρόνια, δηλαδή έως το 2005. Εν συνεχεία ακολούθησε ο Ερυθρός Αστέρας για την επόμενη τριετία, ενώ στις περιόδους 2008-2009 και 2009-2010 επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα φορώντας κατά σειρά τις φανέλες του Ολυμπιακού και του Αμαρουσίου. Παράλληλα, υπήρξε διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας και συγκεκριμένα το 2004 με την κάτω το 18 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπως και στα αντίστοιχα πρωταθλήματα του 2005 και του 2006 με την ομάδα κάτω των 20. Μάλιστα, το 2009 κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. Εξάλλου, την περσινή περίοδο, ο Μιλόσεβιτς αγωνίστηκε στην Αστάνα του Καζακστάν, γράφοντας 3 πόντους και 2,3 assist στη VTP League για να μετακομίσει το Φεβρουάριο του 2012 στη γερμανική Braunschweig, με την οποία είχε 7,7 πόντους με 60,7% στα δίποντα, 38,5% στα τρίποντα και 61,7% στις βολές, 1,7 rebound, 2,5 assist και ένα κλέψιμο κατά μέσο όρο σε 15 αγώνες. Να σημειωθεί ότι έχει κατακτήσει το κύπελλο Σερβίας το 2006 καθώς και το double στη Λιθουανία το 2010 με τη Λουέ του Βοσρίτας.